Καλησπέρα σε όλους, έχουμε κάνει ένα πολύ καλό δρόμο. Σε λίγο θα δοθεί η εγκίνηση. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κοντογιάννη πριν ξεκινήσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τον αγώνα. Η κυρία Κοντογιάννη είναι πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας, όπου διοργανώνει αυτό το μεγάλο event που είναι το μονοπάτι, θα πέσει το μονοπάτι της κυρίας στον δρόμο της κυρίας. Και αυτό το συμβολικό αγωνιστικό αγώνα που είναι ο δρόμος της κυρίας. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε που είσαστε όλοι εδώ στον δρόμο του Κλεοσθένη. Οι περισσότεροι ίσως δεν ξέρετε τι είναι το χωριό αυτό και τι είναι το Κλεοσθένη. Η Φίσα ήταν η πρώτη διοργανώτη από όλοι των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων και ο Κλεοσθένης ήταν ο βασιλιάς της που μαζί με τον ήττητο της Ήλιδας και τον λειτουργό της Σπάρτης έκαναν το σύμφωνο της εγκυκυρίας. Όταν νίκησαν η Ήλιδα, τα νίκησε τους Σπάρτες, ήταν όπως είπα και στη Μαρία την Χριστοφοπηλίδη στον δρόμο, ήταν στην Ιταλία και κάνανε την Πίζα. Εν πάση περιπτώσει, όταν ο ήττητος πήγε στο... Όταν πήγε στο βασίλειο των Ελληνικών και είπε πώς θα ομονοήσουν οι Έλληνες και θα γλιτώσουν από μια λοιμώδη νόσο. Και τους είπε τον Ολυμπιακών Αγώνα ανανεώσαστε και έτσι ξεκινήσανε και κάνανε και την εγκαιρία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα όπως τους ξέρουμε. Σήμερα λοιπόν θα τρέξουμε προς τιμή του βασιλιά της Πίσας του Κλεοσθένη αυτά τα 5 χιλιόμετρα. Και αύριο πολλοί θα είσαστε στην τελετή που θα κάνουμε πάνω στο αγραμιδοφόρι, εκεί που αφήνανε τα όπλα τους στην αρχαιότητα και έμπαιναν άοπλοι. Θα σας πει ένα καλωσόρισμα μέχρι να περιμένουμε την αστυνομία ο πρόεδρος, σας, ο κύριος Οφιανόπουλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στην διοργάνωση για μια ακόμη χρονιά αυτών των αγώνων, τον δρόμο του Κλεοσθένη. Σαν πρόεδρος αυτής της κοινότητας, της αρχαίας Πίσας, με τη μεγάλη και πανάρχια ιστορία, ταυτισμένη με την κυρία την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη διεξαγωγή για τέταρτη χρονιά αυτού του αγώνα. Το τοπικό συμβούλιο, το πλησιαστικό συμβούλιο, ο πολιτιστικό σύλλογο και οι κάτοικοι του χωριού με όλες μας τις δυνάμεις. Στεκόμαστε αερογοί σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε όλους και ευχόμαστε καλό αγώνα στους αθλητές. Να είστε καλά. Είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση. Λοιπόν, πριν σας πω καλή επιτυχία, θα σας πω δύο πράγματα για τον αγώνα. Εγώ όμως πήρω σαν τριό, όπως όποιοι με ξέρετε, όσοι με ξέρετε, θέλω παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε λίγο το ότι είναι σε μια διαδρομή που περνάει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και μπορεί να βρούμε μπροστά μας κάποια εμπόδια, κάποιοι που περπατάνε όπως ξέρετε, τουρίστες, γιατί αυτή την ώρα γίνεται και οι ξεναγήσεις και οι περιηγήσεις όταν θα μπείτε στον αρχαιολογικό χώρο. Η διαδρομή είναι 5 χιλιόμετρα, ξεκινάει από εδώ, θα κάνει μια περιφορά μέσα από την πόλη της αρχαίας Πίσας και μετά έχει κατηφορική διαδρομή περίπου γύρω στα 700 μέτρα και θα περάσετε μπροστά από τους τάφους των Ελλανοδικών. Είναι ένας συμβολικός αγώνας όπως είπαμε, μπορεί να είναι αγωνιστικός. Λίγο προσοχή, λίγο τη διαδρομή. Είναι μεγάλη τιμή σήμερα που παρευρίσκεται ο Ολυμπιονίκης μας, ο Γιώργος Τζελίγης, που θα δώσει την εκκίνηση. Η Μαρία Χριστοφορίδου, όποια την ξέρετε, παγκόσμια γυναθήμια. Άρχι παρόν. Και η Αργυρό, η Γιαννικάκη, Βαλκανιονίκη, 400 μέτρα. Στη δικιά μου εποχή. Εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία. Ναι. Εντάξει, λέμε τα άλλα. Τόση ώρα μίλαγε ο Σπύρος ο Αγγιόπουλος. Να το χωρίς ρεκόρ του μακάρι. Έτοιμοι! 5, 4, 3, 2, 1, πάμε!
Ναι, ναι. Εμείς θα πάμε κατευθείαν τερματισμό. Εσείς θα ματάτε στο πλάι εκεί. Ναι, με το τέτοιο. Πάει να τη φέρει, περίμενε. Ένα,
Thank you.
Και τη δεύτερη ομάδα. Νικήτρια Γιαννικοπούλου Φωτεινή. Την απονομή παραγγείλει να κάνει ο πρόεδρος Ελληνίας Παναγιώτης Παρασκευόπουλος. Ποιος Παρασκευόπουλος. Δεύτερη νικήτρια θα πούλουμε. Θα απονομή παρακαλείτε να κάνει ο Ιωνίτης Αρσένος Ελλή. Και πρώτη νικήτρια του Καλάκος Αθήνα. Την απονομή παρακαλείτε να κάνει η κυρία Κοντογιάννη, πρόεδρος της Πολιτείας της Υγείας. Ναι, απονομή. Μπράβο! Όλοι μαζί για απονομή μαζί με τους επισήμους και τους απονομές μαζί. Καθίστε δίπλα Γιώργο, δίπλα δίπλα. Συγχαρητήρια πολλά. Απονομή στην κατηγορία των αντρών, του δρόμου που προστέγει 5.000 μέτρων. Τρίτο νικητής Βασιλείου Βασίλειο. Μπράβο, Βασίλη! Την απονομή παραγγείλεται να κάνει ο πρόεδρος του Βουλευτής και πρόεδρος του Υπουργός κ. Κοντογιάννης. Δεύτερος νικητής Νίκος Σταθακόπουλος.
την ακολουθή παραγγελία να κάνει ότι δίπλα στα χρυσού του Εκπίας, κύριος Αντωνίου Χρυσαθακόπουλος. Καταλάβαμε κύριε Αντωνίου. Μπράβο! Και πρώτος διοικητής, Μαρίνος Τσούκας. Την απονομή παρακαλείται να κάνει ο πρόεδρος της αρχαίας Σουηδίας, κύριος Αντωνίου Χρυσαθακόπουλος. Έλα Μαρίνο. Όλη η φωτογραφία και αντιδήμαρχη, η φωτογραφία και εσείς. Κύριε Κοντογιάννη. Μπράβο. Συγχαρητήρια πολλά. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε τον χρόνο. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή όλων. Ο Δήμος προσπάθησε να βοηθήσει όσο γινόταν τη διοργάνωση ταυτόχρονα με όλες τις δράσεις για την αφή της φλόγας. Ήταν τεράστιο το βάρος που πρέπει να σηκώσαμε και σηκώνουμε. Ευχαριστούμε την κυρία Κοντογιάννη και τον κύριο Κοντογιάννη και όλους τους παρευρισκόμενους που για μια άλλη φορά έδωσαν πνοή και δίνουν το δικό του στίγμα στην Ολυμπία και στην ευρύτερη περιοχή. Τους ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια για Hola, por Germania. Germania. Δεν θα λέγαμε μια να πέφτει και να πέφτει.